Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικών και έντυπων που βρίσκονται κοντά μας. Γνωρίζω ότι τόσο για τους ίδιους όσο και για μας οι επόμενες 100-110 περίπου μέρες θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος με πάρα πολλή δουλειά. Η δική σας για να ενημερώσετε τον κόσμο και η δική μας για να πείσουμε από την πλευρά μας τον κοακό λαό στη δική μας περίπτωση για το πρόγραμμα και τις θέσεις μας. Πολύ πιθανόν, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, θα προκύψουν και εθνικές εκλογές στο ίδιο διάστημα, άρα για όλους μας η δουλειά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Θα ακολουθήσουμε το ίδιο πλάνο που είχαμε ακολουθήσει και στην τελευταία μας συνέντευξη. Θα κάνει την εισήγηση η υποψήφια δήμαρχος, η κυρία Ιωάννα Ρούφα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας και στο τέλος, επί τη ευκαιρία της συνέντευξης, θα παρουσιάσουμε και κάποια νέα στελέχη που ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί μας για τον αγώνα που δίνουμε. Ιωάννα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τις κυρίες και τους κυρίους εκπροσώπους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, που συμβάλλετε, επαναλαμβάνω, να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας με την κοινωνία για τις επικείμενες εκλογές. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να προβώ σε ένα σχολιασμό της επικαιρότητας. Πρώτο θέμα. Είδαμε σήμερα ότι ψηφίστηκε η μελέτη από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για την προσωρινή αποκατάσταση του λιμανιού, του ιστορικού λιμανιού. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το δει πάρα πολύ θετικά, έως και να νιώσει μια ανακούφιση, καθώς το νησί έχει ταλανιστεί από αυτήν την πραγματικά πολύ κακή εικόνα και με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και λειτουργικά, αλλά και ψυχολογικά, τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες μας. Το σχόλιο μας, 60.000 ευρώ, ήταν μόνο το αναγκαίο ποσό για να λυθεί το πρόβλημα. Και πέρασαν κοντά 2 χρόνια για να προβούμε σε αυτήν την απόφαση. Να έρθει η θεία φώτιση μετά από 2 χρόνια, για να προβούμε σε αυτήν την απόφαση και να λυθεί ένα τέτοιο ζήτημα. Νομίζω ότι άλλο σχόλιο δεν χωράει. Αλλά άλλο σχολιασμός νομίζω ότι είναι περιττός. Ένα δεύτερο σχόλιο που ήθελα να κάνω, επειδή επαναλαμβάνω η επικαιρότητα τρέχει. Λάβαμε μία πρόσκληση για μια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΥΡΑΣ. Και διαπιστώνουμε στην πρόσκληση αυτή ότι ως δεύτερο θέμα υπάρχει η πρόταση για τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΔΥΡΑΣ, δηλαδή του καταστατικού του. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε, δεν παίρνουμε εισηγήσεις, δεν υπάρχουν εισηγήσεις, δεν λαμβάνουμε εισηγήσεις. Ως εκ τούτου, δεν γνωρίζουμε ακριβώς περί ποιας τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΔΥΡΑΣ πρόκειται και τι αφορά. Θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι έστω και στο παραπέντε, αφού αυτό το νομικό πρόσωπο πέρασε όλα αυτά τα δεινά και πολύ περισσότερο, όχι το νομικό πρόσωπο ως οργανισμός, ως μόρφωμα, αλλά οι εργαζόμενοι του, αλλά και η ίδια η κοινωνία, και εξηγούμε όταν υπάρχει ένα χρέος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ πλέον, μετά από τις παράνομες και τις έολες και τις επικίνδυνες αποφάσεις που ελήφθησαν, τα λέγαμε δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε, έρχεται σήμερα στο παραπέντε επίσης να προβεί σε μια τροποποίηση της συστατικής πράξης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η τροποποίηση θα έρθει κατά κάποιο τρόπο να ανασκευάσει ή να διορθώσει, να τροποποιήσει στην κυριολεξία εκείνο το λάθος που έγινε μειώνοντας τον προϋπολογισμό του ΔΥΡΑΣ από τα 500.000 ευρώ, δυνητικά ήταν 600.000 ευρώ, τα οποία ο ίδιος ο κύριος Κυρίτσης είχε ψηφίσει επί των ημερών του, στην πρώτη του θητεία,
στις 150.000 ευρώ, γνωρίζοντας, και εδώ είναι η συνειδητή επιλογή για την παράνομη απόφαση, ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων ξεπερνάει τις 360.000 ευρώ. Άρα ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα και στις 13 εργαζόμενους και στη λειτουργία του ΔΥΡΑΣ, να πει πάρα πολλά ψέματα ότι θα εξοικονομήσει χρήματα, ενώ επιτεύχθη ακριβώς το αντίθετο. Και προχωράω στο διατάφτα και στο αντικείμενο της σημερινής συνέντευξης. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχουμε πει ότι εμείς ως παράταξη δεν ενδίδουμε στο λαϊκισμό και στο περιτύλιγμά του. Έχουμε πει επίσης ότι μας ενδιαφέρει να είμαστε... Καλώ στο Σπύρο. Ότι μας ενδιαφέρει να μετατοπίσουμε τον πολιτικό λόγο από το θυμικό στο πραγματικό, στο απτό, στο αναγκαίο και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες. Θυμίζω δε με την ευκαιρία ότι είμαστε η μοναδική παράταξη που από τον Απρίλιο του 2018 έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εξειδικεύουμε τις δράσεις μας για την επόμενη μέρα. Το καταθέσαμε στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ρόδου. Για την επόμενη μέρα, για την οποία δεν συζητάει κανείς και όλοι αναλώνονται αποκλειστικά και μόνο στην παρουσίαση υποψηφίων με, επιτρέψτε μου να πω, φτηνά συνθήματα που τα ακούμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Είναι πραγματικά μία ανακύκλωση συνθημάτων. Σήμερα σας καλέσαμε εδώ, θέλοντας να ανοίξουμε τον φάκελο του χωροταξικού σχεδιασμού, να μιλήσουμε για την πολιτική, καθώς αυτή δεν πρέπει να αλωθεί. Το χωροταξικό σχέδιο, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως εμείς οι καποδιστριακοί το γνωρίζουμε, είναι ένα αμιγώς αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο αφορά το σύνολο των συμπατριωτών μας, αλλά και όσους επιθυμούν να επιχειρήσουν σε αυτό το νησί με διαφάνεια, με κανόνες, χωρίς πολιτικές ή άλλου είδους συναλλαγές. Και εξηγούμαστε. Για μας, ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όλο το νησί είναι πρώτη προτεραιότητα. Η εκπόνηση της μελέτης και η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία είναι στόχοι εφικτοί, πιστέψτε με. Είναι στόχοι εφικτοί, αφού βεβαίως υπάρχει η πολιτική βούληση να κάνει κανείς τη ρήξη με το στρεβλό σύστημα ανάπτυξης εντός ή εκτός εισαγωγικών που έχει εγκαθιδρυθεί εδώ και χρόνια. Τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να σεβαστούν την αηφόρο ανάπτυξη του νησιού, να προσαρμοστούν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ιστορία και στον πολιτισμό του τόπου. Η διαχείριση των φυσικών πόρων απειλείται από την εκτεταμένη και άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Ενίοτε υπονομεύει τη φέρουσα ικανότητα του νησιού, ενώ οι υποδομές μας είναι γερασμένες και ελπείς. Είχαμε πρόσφατα και μια σαφέστατη τέτοια δήλωση από την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Η λογική της εκμετάλλευσης πρέπει να μετατραπεί σε αξιοποίηση με διαχρονική και αηφόρα διάσταση. Κοιτάξτε, δεν είμαστε ενοικιαστές αυτού του τόπου. Είμαστε ο ίδιος ο τόπος και οφείλουμε να αντισταθούμε. Οφείλουμε να έχουμε ρόλο και λόγο. Ο όρος ανάπτυξη πρέπει να αναθεωρηθεί.
η αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών που βρίσκονται εν υπνώση τεχνιέντος, πιστεύουμε εμείς, για να ξεπουληθούν αφού πρώτα απαξιωθούν, να ξεπουληθούν λοιπόν ένα κομμάτι ψωμί, είναι ένας κοιμισμένος γίγαντας που πρέπει να ενεργοποιήσουμε με περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους προς όφελος των πολιτών. Είναι μια ευκαιρία που θα προσδώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά στο τουριστικό μας προϊόν και ταυτότητα που θα παραπέμπει στην ΚΟ και μόνον στην ΚΟ. Σε κάποιες περιπτώσεις, και θα πάμε σε διαβούλευση για να δούμε ποιες είναι αυτές, θα πρέπει να υπάρξει και συνεργασία με ιδιώτη, με όρους όμως διαφάνειας, με όρους που δεν θα απειλούν το δημόσιο συμφέρον, που δεν θα φέρουν αυξήσεις σε παροχές προς όφελος των αδιφάγων συμφερόντων του ιδιώτη, με όρους που θα δίνουν ρόλο και λόγο στο δημότη, που αυτός είναι το υποκείμενο των οποίων πολιτικών αποφάσεων και συνεργασιών, των όποιων πολιτικών αποφάσεων και συνεργασιών επέλθουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ζήτημα της αλικής, για να γίνω λίγο πιο κατανοητή, παραμένει σε κρεμότητα. Έχουμε δύο μελέτες, με τελευταία την ειδική περιβαλλοντική, που εκπονήθηκε από τον τέος Δικαίου, παραμένει εν τούτης στα σιρτάρια και το προεδρικό διάταγμα σε ισχύ. Το κτίριο που προοριζόταν για Δημαρχείο Δικαίου παραμένει καράγιαπη, όπως χαρακτηριστικά λέει ένας συνάδελφος, ενώ η λύση είναι δεδομένη και εφικτή. Υπάρχει η λύση. Σε διαβούλευση με τους πολίτες πρέπει να αποφασιστεί η χρήση του, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην αποκέντρωση των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου. Τα θερμά της ΚΟ σε κατάσταση πρωτόλια. Καμιά προσπάθεια αξιοποίησης και ανάδειξής τους. Μόνο δελτία τύπου για συνεργασία με ιδιώτες, οι οποίες ποτέ δεν ξεκίνησαν. Το συγκρότημα της Alexander Fashion και η επανάχρησή του, η ένταξή του στον αστικό ιστό της πόλης, είναι μια αυτονόητη ανάγκη έναντι των δημοτών και των χρημάτων που κόστησε η εξαγορά του. Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ χρήμα που έχει δαπανηθεί και δεν έχει αξιοποιηθεί. Δεκάδες τα παραδείγματα που αποδεικνύουν την έλλειψη σχεδιασμού και πολιτικής κατεύθυνσης. Η ανάπτυξη, με βάση τη δική μας αντίληψη, οφείλει να στηρίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας. Όμως, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν προωθείται με το να επικαλούμαστε διαρκώς και αποσπασματικά κάποιες πολύ γενικές διακηρύξεις αρχών, τις οποίες απεμπολούμε πριν ο Αλέκτορ λαλήσει τρεις. Ο χωροταξικός σχεδιασμός θα ορίσει τις χρήσεις γης. Θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης μικρών περιουσιών. Παραδείγματος χάρη στο Μαρμάρι δεν υπάρχει καν σχέδιο οικισμού. Θα αποτρέψει την πώληση περιουσιών σε μεγάλους ιδιοκτήτες. Θα συνεισφέρει στην ισόνομη και ισόρροπη ανάπτυξη αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Θα αποτελέσει το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι επί της ουσίας ένας κατεξοχήν στρατηγικός σχεδιασμός. Είναι ο μπούσουλας ανάπτυξης. Ένα αναπτυξιακό εργαλείο που δεν θα υποκύπτει σε ομάδες συμφερόντων που ευνοούνται χρόνια τώρα από την ανυπαρξία του. Θα προωθήσει την αποκέντρωση, τη συγκοινωνία σε όλο το νησί. Ηρίστο εν παρόδο, βιώσαμε τα αποτελέσματα παράνομων αποφάσεων για την δήθεν επέκταση της αστικής συγκοινωνίας, για τους κύκλους, έτσι, και όλα αυτά που ακούσαμε. Λήφθη επίσης μια κραυγαλαία απόφαση, η οποία ουδέποτε έφτασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο ήταν το αρμόδιο για να την ψηφίσει. Ως γνωμοδοτική απόφαση πήγε από το Δήμο. Τι θυμάστε? Να χαρακτηριστεί όλο το νησί αστική περιοχή. Ποιος μπορούσε αυτό, πώς αυτή η απόφαση μπορούσε να αποκτήσει νομιμότητα όταν δεν υπάρχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο?
Αυτό λοιπόν ήταν τραυγαλαίο. Και εγώ κάνω και μια αφελή ερώτηση. Τι θα επέλθει, τι θα μπορούσε να επέλθει άραγε από μια τέτοια απόφαση για τον πρωτογενή τομέα, για παράδειγμα, και τι συνέπειες θα είχε αυτός ο κλάδος της οικονομίας? Προχωρώ. Ο χωροταξικός σχεδιασμός θα προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά και θα ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα των δράσεων. Θα εξασφαλίσει το συλλογικό, το δημόσιο συμφέρον. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε η Δημοτική Αρχή που θα εκπονήσει αυτό το έργο, που θα απελευθερώσει δυνάμεις και θα θεσμοθετήσει λειτουργίες με όρους και αισθητική. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή πρόσφατα είχαμε μια ειδική συνεδρίαση η οποία διεξήχθη στον Ορφέα και είχε ένα αμιγός απολογιστικό χαρακτήρα. Μάλιστα, ο απολογισμός αφορούσε το έτος 2016, 2017 και 2018. Κακός βέβαια, γιατί όπως ήδη γνωρίζετε κάποιοι και κάποιες, αυτός ο απολογισμός είναι υποχρεωτικός ή δυνητικά υποχρεωτικός να γίνεται κάθε έτος σωστά, Μανώλη, από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Εμείς λοιπόν θέλω να θυμίσω ποια ήταν η στάση μας ως μείζωνα αντιπολίτευση για το θέμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Και θέλω να θυμίσω στις συνδημότησες και τις συνδημότες μας ότι η στάση μας δεν ήταν ακρεφνώς αντιπολιτευτική. Μιλήσαμε με στοιχεία, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ότι οι αποφάσεις που έλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή ήταν εκ προημίου παράνομες. Και φτάσαμε, επιτρέψτε μου να σας πω μια μικρή ιστορία, να καταθέσουμε 12/7 του 2016 μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα ΠΟ, στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία μηνυτήρια αναφορά κοινοποιήθηκε και στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Τι αφορούσε αυτή η αναφορά? Αφορούσε στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Κυρίτση για επανασύναψη πάση θυσία επανασύναψη μιας εντελώς ασύμφορης, επιβλαβούς και χωρίς φυσικό αντικείμενο σύμβασης που αφορούσε, προσέξτε, τη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του προκαλλικρατικού Δήμου ΚΟ. Δηλαδή, άφηνε παντελώς απ' έξω από τον χωροταξικό σχεδιασμό το νησί από τη Μεσαριά και πάνω. Συνοπτικά, η σύμβαση αυτή υπεγράφει παρανόμως από τον κύριο Κυρίτση 28 του 2010, προσέξτε, μόλις 2 μέρες πριν αποχωρήσει από τη διοίκηση του Δήμου στην προ-καλλικράτη εποχή. Ανακλήθηκε το 2011 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, καθώς το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έπρεπε βάσει του Καλλικράτη να αφορά σε όλο το νησί. Η νεκραναστήσα σύμβαση αφορούσε τον τέος Δήμο ΚΟ και άφηνε, όπως προείπα, εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού το υπόλοιπο νησί. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Τι τους είπαμε? Ακόμα και αν αυτή η μελέτη παραδιδόταν, δεν θα είχε καμιά ισχύ εφαρμογής. Τους το είπαμε. Με όλους τους τρόπους. Σε όλους τους τόνους. Γιατί δεν αφορούσε όλο το νησί, όπως σαφέστατα η νομοθεσία όριζε. Η ανάδοχος σύμπραξη εταιριών είχε ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο είχε ήδη δικαιώσει την απόφαση ανάκλησης που ελήφθη το 2011. Εν τούτης, και παρά την απόφαση του ΣΤΕ, το οποίο επαναλαμβάνω ακύρωνε τη σύμβαση ως παράνομη, η Δημοτική Αρχή Κυρίτση, μετά από 4 και πλέον χρόνια,
παρέτεινε τη σύμβαση που ήδη είχε καταργηθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας, εκδίδει τον πρώτο λογαριασμό, ο οποίος μάλιστα, προσέξτε, φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της μελετητικής εταιρείας. Είχε εκδοθεί λογαριασμός, ο οποίος είχε την υπογραφή του εκπροσώπου της μελετητικής εταιρείας, η οποία όμως μελετητική εταιρεία γνώριζε ήδη την απόφαση του ΣΤΕ και ήταν έτοιμη να εισπράξει από το Ταμείο του Δήμου χρήματα για μια ήδη καταργημένη σύμβαση. Θέλω δε να προσθέσω ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ήταν καταπέλτης και μάλιστα εστιάζει και σε ένα άλλο σημείο. Πέραν του ότι δεν υπήρχε φυσικό αντικείμενο για αυτή τη σύμβαση και δεν μπορούσε να υλοποιηθεί για τους λόγους που προανέφερα, εστιάζει και ψάχνει, και φαντάζομαι ότι αυτό θα το ψάξει και η δικαιοσύνη, και για την διαδικασία εκείνης της ανάθεσης, δηλαδή του 2010. Αυτά όμως είναι θέματα που θα τα δει η δικαιοσύνη. Τότε λοιπόν ήταν που τα στελέχη του Τμήματος Πολεοδομίας και λίγο πριν υπογράψουν τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής, απίφθηναν ερώτημα στη νομική υπηρεσία του Δήμου μας για το αν και κατά πόσο η εν λόγω σύμβαση είναι σε ισχύ, για να λάβουν την απάντηση που τους απέτρεψε. Η σύμβαση είναι παράνομη με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Η Δημοτική Αρχή Κηρύτση σύρθηκε να ανακαλέσει τις παράνομες αποφάσεις που υπέκρυπταν κατά την άποψή μας σκοπιμότητα αλλά και συνδιαλλαγή με την εταιρεία από το 2010. Έκτοτε, και πάμε τώρα στην πεμπτουσία του ζητήματος, καμία απόφαση δεν ελήφθη για το χωροταξικό σχεδιασμό του νησιού μας. Στις 17 Σεπτεμβρίου, πρέπει να αν θυμάμαι καλά, του 2016, ο κύριος Γερασκλής έλεγε χαρακτηριστικά: για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το χωροταξικό της ΚΟ προχωράμε άμεσα, έλεγε το 2016, σε νέα προκήρυξη και διαγωνισμό. Παραδεχόμενος εμέσως πλην σαφώς την αποτυχημένη τους προσπάθεια. Θα ήθελα δε να θυμίσω ότι παρά τις στοιχειοθετημένες αναλύσεις μας τόσο στο Δημοτικό Συμβουλίο όσο και στις δημόσιες παρεμβάσεις μας, δεν εισακουστήκαμε αφού εξαντλήσαμε όλα τα επιχειρήματα και τα νομικά και τα πολιτικά. Και γιατί το ξαναλέω αυτό? Γιατί δεν πήγαμε βεβαιασμένα να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά. Θα δείτε πότε καταθέσαμε τη μηνυτήρια αναφορά για να καταλάβετε ότι εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια προκειμένου να τους πείσουμε ότι πρέπει να πάμε στην εκπόνηση της μελέτης. Εξαντλήσαμε λοιπόν τα χρονικά περιθώρια γιατί πήγαμε, με συγχωρείτε να το πω αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί πήγαμε στη μηνυτήρια αναφορά. Βλέπαμε, πραγματικά υπήρχε μία πρεμούρα. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Θέλανε πάση θυσία να ξαναυπογράψουν τη συγκεκριμένη σύμβαση, παρέλειψε να σας πω δε και το ποσό, τον προϋπολογισμό, 233.000 ευρώ, η οποία σύμβαση οδηγούσε όχι μόνο σε μία παράνομη δοσοληψία με την εταιρεία, χωρίς κανένα όφελος για το νησί, αλλά ταυτόχρονα, και αυτό ήταν που μας απασχολούσε και συνεχίζει να μας απασχολεί, σε μια ακόμα χαμένη πενταετία σε ό,τι αφορούσε τα πολεοδομικά ζητήματα του τόπου. Και ακόμα υπόθηκε δημόσια ότι συμφώνησαν τάχα μου, κάτω από το τραπέζι, με την εταιρεία η συγκεκριμένη μελέτη να επεκτεθεί σε όλο το νησί. Γεγονός που αποδεικνύει την εγκληματική προχειρότητα και την επικινδυνότητά τους, καθώς η σύμβαση αφορούσε ρητά και κατηγορηματικά την ΚΟ από τη Μεσαριά και κάτω και πουθενά, μα πουθενά, δεν έκανε αναφορά για όλο το νησί. Φαντάζομαι ότι και αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Γερασκλή, αλλά και την σκοπιμότητά τους, θα κληθεί να εξετάσει το δικαστήριο που έχει απαγγείλει την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος στον κύριο Κηρύτση και στους 18 δημοτικούς συμβούλους του που ψήφισαν σειρά παράνομων αποφάσεων εις βάρος των πολιτών της ΚΟ. Οι επιλογές τους ιτήθηκαν κατά κράτος, γιατί πολύ απλά με την εφαρμογή του Καλλικράτη το 2011
και τη δημιουργία του ενιαίου Δήμου της ΚΟ, υπάρχει υποχρέωση πλέον ρητή εκπώνησης ενιαίου γενικού πολεοδομικού σχεδίου για ολόκληρο το νησί, ποσός τους ενδιέφερε, ποσός τους ενδιαφέρει. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ως όφιλε εκ του νόμου, κατάργησε την εν λόγω σύμβαση και προχώρησε στην έκδοση του απαιτούμενου ΦΕΚ. Ούτε καν έχουν πάρει μυρωδιά ότι υπάρχει ένα ΦΕΚ για την έναρξη του ενιαίου πολεοδομικού σχεδίου για ολόκληρο το νησί της ΚΟ. Υπάρχει ΦΕΚ, για το οποίο, με το οποίο κανείς δεν ασχολήθηκε. Ένα ΦΕΚ, επαναλαμβάνω, που το έχουν στα χέρια τους από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν, να θυμίσω πότε ανέλαβαν, 1η-9η του 2014, και σχεδόν 5 χρόνια μετά δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αρχή του κυρίου Κυρίτση απέτρεψε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά στην πράξη εφαρμογή σχεδίου πόλεως ΚΟ, τη γνωστή διαδικασία για τη μεταγραφή των ιδιοκτησιών των συνδημοτών μας. Την έχουμε άλλωστε δημοσιοποιήσει κάποια στιγμή, νομίζω μέσα στο 2017, όταν ξαναθέσαμε επιτάπητος πάλι το ζήτημα. Να θυμίσω δε και τη συμβολή του κυρίου Κοπάδη τότε για να εκμεύσουμε αυτή την απόφαση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία, νομίζω ήταν, την είχαμε στα χέρια μας 34 του 2013, τότε λοιπόν αποφασίστηκε η καταγραφή όλων των διορθωτικών αλλαγών στις μερίδες, ακολούθησε από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι και περίπου ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2014, μια επίπονη και χρονοβόρα εργασία η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες και φανφάρες περίπου μετά από 1 με 1,5 χρόνο. Στη συνέχεια αυτή η εργασία, δηλαδή οι διορθωτικές πράξεις, στάθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας προκειμένου να εγκριθούν. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία απολύτως ένσταση και ήταν έτοιμες για τη μεταγραφή στο κτηματολόγιο. Δυστυχώς, δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη μεταγραφή, καθώς η έγκριση από την περιφέρεια ήρθε μια εβδομάδα πριν από τις δημοτικές εκλογές. 3 χρόνια μετά, όλος αυτός ο όγκος των διορθωτικών πράξεων λιμνάζει στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου συνειδητά, απαξιωτικά, εγκληματικά, ακριβώς με την ίδια λογική που δεν έγινε καμία κίνηση για την εκπώνηση της μελέτης του χωροταξικού σχεδιασμού. 5 χρόνια, Ιωάννη, όχι 3. 5 χρόνια. 3 χρόνια μετά εννοώ από την... με συγχωρείτε. 5 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί έμεινα στα 3. Κυρία Ιωάννα, για που μιλήσατε γι' αυτό. Ολοκληρώνω και είμαι... Όχι, όπως είναι, οι οικισμοί γιατί χαλαρώσανε. Οι οικισμοί γιατί χαλαρώσανε. Δεν ισχύουν και οι οικισμοί, επειδή ήταν για αυτή η Καϊσαραλική, όπως είναι το Λατομείο Καϊσαραλικό, και εδώ κλείσε. Να συνεχίσω λίγο από εκεί που έκανα το λάθος. 5 λοιπόν αντί για 3 χρόνια μετά, όλος αυτός ο όγκος των διορθωτικών πράξεων λιμνάζει στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου, συνειδητά, επαναλαμβάνω, απαξιωτικά και εγκληματικά. Να σας πω κάτι. Ήλπιζα ότι ο κύριος Κυρίτσης, κατά την προσφυλή του τακτική, θα θυμόταν την εν λόγω μεταγραφή λίγους μήνες πριν τις εκλογές και θα παρουσίαζε αυτή τη σημαντική προσπάθεια που αφορά, πιστέψτε με, χιλιάδες συμπολίτες μας ως δική του. Ήλπιζα ότι θα το έκανε. Έτοιμη δουλειά. Ούτε αυτό δεν έκανε. Προτιμά να κρατά ομοίρους αυτούς τους συμπολίτες μας. Προτιμά να τους τιμωρεί και να τους αφήνει χρόνια τώρα να περιμένουν την μεταγραφή και ό,τι αυτή μπορεί να σημαίνει για την αξιοποίηση της περιουσίας τους και την οικονομία του νησιού. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε απολύτως σαφές ότι για μας η εκπώνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ο χωροταξικός σχεδιασμός,
σε όλο το νησί είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Θεωρούμε ότι εμείς θα είμαστε η Δημοτική Αρχή που θα υλοποιήσει αυτό το αίτημα που είναι αυτονόητο, που η ανυπαρξία αυτού του σχεδιασμού, αυτού του σχεδίου έχει οδηγήσει το νησί σε πλήστες, στρεβλές καταστάσεις που έχουν εγκαθιδρυθεί και δυστυχώς κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμες. Δεν είμαστε αφελείς, έτσι, που να μην μπορούμε να σώσουμε την παρτίδα πλέον, Σπύρο. Θεωρούμε όμως ότι είναι εφικτή η εκπόνηση, είναι εφικτή και αναγκαία και επιβεβλημένη η διαβούλευση με την κοινωνία και για μας είναι προτεραιότητα, διότι θεωρούμε ότι η ανυπαρξία τέτοιου σχεδίου δεν μπορεί να συνεχίσει, αυτή η ανυπαρξία μπορεί να φέρει και άλλα δεινά στον τόπο και μπορεί πλέον να είναι ιδιαίτερα αργά όταν κάποιος θα χρειαστεί να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Είχαμε μια παρέμβαση από τον κύριο Βρένο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλατε να πείτε. Έχω να τονίσει, είπατε οι οικισμοί. Εγώ. Ναι, κάτι είπατε. Οι οικισμοί αυτή τη στιγμή δεν ισχύουν όπως η Σιαμπρόδα. Κάποιον έστειλε πάνω είχαν αυτή τη δέντρα και τα χαλάρωσε. Τώρα ακολουθούμε τη μοίρα του νέου χρηματολογίου. Κατάλαβες. Δεν μόνο ότι ψάχνουμε να μεταγράψουμε το νέο σχέδιο πόλεως. Τώρα χαλαρούσαν και οι οικισμοί. Κατάλαβες. Δεν έκανε πόνο σου που ενώ έπρεπε να βγει να χαράξει το δρόμο σου και να μείνουν χωματόδρομοι. Κατάλαβες. Αυτό έπρεπε να γίνει και έτσι το μουνούχισμα της πόλης. Με βήμα σημειωτών να μην βγούμε έξω από την πόλη ένα μέτρο. 5-10 μέτρα. Εγώ πήγα πριν 50 χρόνια στο Πετρούμι, ένα πυρεξούσιο και είδα ένα χωριό το Πετρούμι σαν το Ακαπινάρι. Ξαναπήγα μετά από 50 χρόνια και είδα μια υπερσύγχρονη πόλη μεγάλη 5-10 φορές ανοιγό. Πώς προοδεύουν οι ανθρώποι και εμείς παραμένουμε με βήμα σημειωτών να μουνουχίζουμε την πόλη, να μουδιούμε σαν τους χείρους. Λοιπόν, πολύ παραστατικά τα λέει όπως πάντα ο κύριος Βρένος. Κοιτάξτε, η αναγκαιότητα χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο πλέον νησιού νομίζω δεν είναι απλά για να κάνουμε επίδειξη της ρητορικής μας τώρα, της πολιτικής μας ρητορικής. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα αναπτυξιακό εργαλείο, πολύ περισσότερο από το 2011 και μετά που έχουμε πλέον τον ενιαίο Δήμο της ΚΟ. Ορίζει πάρα πολλά πράγματα, όπως προανέφερα, τη συγκοινωνία, της χρήσης γης. Ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε και σε ένα ρυθμιστικό σχέδιο όπως προέκυψε και από την συνάντησή μας από το ΤΕΕ, το οποίο θεωρούμε ως πολύτιμο σύμμαχο σε αυτήν την προσπάθεια που θα ξεκινήσουμε από την επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε να βάλουμε στην πολιτική ατζέντα με τα πραγματικά ζητήματα. Θέλουμε να κάνουμε τη ρήξη με τις στρεφλές αντιλήψεις και πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια σύμμαχός μας είναι όλη η κοινωνία η οποία υφίσταται ως υποκείμενο αυτές τις συνέπειες. Δεν ξέρω αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Αν επεκτείναμε την πόλη λίγο παρά έξω, θα βγαίνει και τα αυτοκίνητα παρά έξω και δεν θα ήθελε μουνούχισμα η πόλη. Μαρία, θέλεις να ξεκινήσεις εσύ. Αν θέλετε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πόλη. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο με το χωροταξικό σχεδιασμό κτλ. Νομίζω ότι χάθηκε η ευκαιρία με το σχέδιο Δοξιάδη, το οποίο συνολικά όλοι, προπάντων οι συντεχνίες, οι οποίες ήθελαν να χτίσουν παντού και ο μόνος που κατάφερε τελικά να κάνει τουλάχιστον τις ζώνες οικιστικού ελέγχου ήταν ο Δήμος της Σκότης που το προχώρησε σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας ανηλαίης πόλεμος προκειμένου αυτό να μην υλοποιηθεί, γιατί προέβλεπε και ένα
ζωτικό χώρο ανάπτυξη, δεν αφορούσε μόνο την ΚΟ αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός. Αφορούσε και τα γύρω νησιά και τον τρόπο που πρέπει να αναπτυχθούν και πόσο αυτά μπορεί να υποστηριχθούν από έναν Δήμο ισχυρό και πιλότο, ο οποίος μπορούσε να παίξει το ρόλο του στην περιοχή. Και αυτό εφαρμόστηκε έως ένα βαθμό και έδωσε ένα παράδειγμα το απογοητευτικό στην Αστυπάλια που έφτιαξε η ΔΕΙΑΚ της ΚΟ. Λοιπόν, αυτό ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής θεώρησης που έβλεπε το ζωτικό χώρο ανάπτυξης και πώς αυτός μπορεί να αναπτυχθεί και φυσικά σημάζευε τα πράγματα, δηλαδή μεγάλες εκτάσεις της ΚΟ χαρακτηρίζουν τα γεωργικές, μιας και είχαμε τη δυνατότητα να παράγουμε διαχρονικά, θα πρέπει να πούμε, στην ΚΟ, είναι γνωστό. Και την έχουμε ακόμα τη δυνατότητα. Την έχουμε, αλλά δεν τη δουλεύουμε, γιατί τη δουλεύεις θα την κάνεις αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα που και πάλι αρχίζουμε να συζητάμε το ίδιο πράγμα. Οι συντεχνίες όμως είναι εδώ και από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να συγκρουστεί με αυτές τις συντεχνίες, να τις αποκαλύψει και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με βάση τις δικές τους αν οι παρατάξεις παίρνουν αποφάσεις όπως και η δική σας με βάση το τι τους υπαγορεύουν αυτές. Γιατί το πρόβλημα στην πολιτική στην Ελλάδα είναι ο προστατευτισμός καταρχήν και κατά δεύτερον ο διαχωρισμός του ρόλου των αιρετών και των υπηρεσιακών παραγόντων όπου αυτοί λειτουργούν στο δημόσιο. Ποια είναι η θέση σας και ποια προοπτική μπορεί να έχει η εφαρμογή της? Νομίζω ότι ήδη έχω απαντήσει στο ερώτημα που τέθηκε. Θεωρώ ότι είπα ότι κάποιους η ανυπαρξία του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου... Να συμπληρώσω, κυρία Ρούφα. Ένας από τους παράγοντες που δεν προχώρησε το χώρο σχέδιο του Δοξιάδη ήταν η Καποδιστριακή Δήμη. Λοιπόν, ήδη επαναλαμβάνω, έχω απαντήσει. Και εμείς δεν λέμε λόγια για να τα πούμε, τα λέμε και τα εννοούμε. Ίσως αυτό να είναι μια βασική διαφορά μας από τις άλλες παρατάξεις. Κοιτάξτε, είπα ότι η ανυπαρξία του χωροταξικού σχεδιασμού κάποιους εξυπηρετεί. Το είπα ήδη, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Όλα αυτά τα χρόνια κάποιους, κάποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Που αυτό τι σημαίνει? Και για το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε η μελέτη Δοξιάδη, αλλά και άλλες μελέτες, αγαπητή Μαρία, που μπήκανε στο σιρτάρι και ήδη αναφέρθηκα στην ειδική περιβαλλοντική της Αλικής με το προεδρικό διάταγμα που ήταν, προσέξτε, απαραίτητος όρος για να προχωρήσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Τέρος Δήμου Δικαίου. Και όταν εμείς το βάλαμε πρόσφατα, το θυμάσαι Σπύρο, στο Δημοτικό Συμβούλιο που λέγαμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, θα κολλήσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ενιαίου Δήμου Δικαίου, εάν δεν γίνουν πρώτα, προαπαιτούμενο είναι να γίνουν κάποιες ειδικού τύπου μελέτες και αναφέρθηκα στην ειδική περιβαλλοντική της Αλικής. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα τα αφήνουμε συνειδητά με διαχρονική ευθύνη όλων ημών να λιμνάζουν, να μην επιλύονται ποτέ. Όπως για παράδειγμα αυτό το θέμα που έβαλα του κτηρίου του δημαρχή, του πρώην δημαρχείου, του υποανάγελση δημαρχείου δικαίου. Το ξέρετε τι πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει, ναι, είναι πεταμένα λεφτά. Λοιπόν, έχει χαθεί, μπορούν όμως να αξιοποιηθούν και να μην μείνουν πεταμένα λεφτά. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εάν το πολιτικό σώμα ενδίδει στα συμφέροντα, τότε πραγματικά, και ήδη πάλι έχω απαντήσει, γιατί είπα ότι εγώ θεωρώ ότι η πολιτική δεν έχει αλωθεί. Και γι' αυτό σήμερα είμαστε η μόνη παράταξη που τολμά να βάλει αυτό το ζήτημα, όταν οι άλλοι μιλάνε με ελλειπτικές προτάσεις και συνθήματα για να υφαρπάξουν για ακόμα μια φορά την ψήφο του κόσμου. Εδώ είναι το ζήτημα. Κορυφαίο ζήτημα. Όχι άλλα ψέματα. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Με ποιους όρους? Περιβαλλοντικούς? Για ποια εφόρο ανάπτυξη μιλάμε? Όταν οι φυσικοί μας πόροι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, όταν κανείς δεν πληρώνει για αυτούς, από εκείνους που τους χρησιμοποιούν ανέξοδα. Λοιπόν,
θεωρώ ότι έχω απαντήσει. Το ότι αυτή τη στιγμή εμείς ως παράταξη, ας το πούμε στην πρώτη μας προεκλογική επαφή που έχουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί θα βγει και το πρόγραμμά μας ως ΟΝΟΥΠΟ, βάζουμε ως πρώτο μας στόχο, ως δέσμευση, την ευπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, νομίζω ότι αυτό σημαίνει αυτόματα και ρήξη. Και ρήξη ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό, με τις συνήθειές μας που έχουν γίνει δεύτερη φύση, και πολιτική και οικονομική, έτσι, νομίζω ότι γίνομαι απολύτως αντιληπτή. Άρα λοιπόν, από μόνη της αυτή η δέσμευση είναι μια πολιτική θέση που ενδεχομένως να έχει και αντιθέσεις. Και για αυτές είμαστε έτοιμοι. Η κυρία Γκρέλη. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Βλέπω ότι έχετε κοντά σας ανθρώπους ικανά στελέχη της κοινωνίας μας. Κυρία Ιωάννα, είχατε μάλλον μία αισθητή παρουσία σαν αντιπολίτευση στο Δήμο της ΚΟ. Μεταξύ άλλων παλέψατε ακόμα και για το κλείσιμο του λιμανιού, για τα γεματικά λουτρά και χίλια δύο άλλα. Για το μη κλείσιμο του λιμανιού. Για το μη κλείσιμο, ναι, παλέψατε, γι' αυτό είπα εναντίον. Για τα γεματικά λουτρά, για το νεοδειρά, στα προβλήματα που υπάρχουν. Όλη αυτή τη δυναμική με την νέα παρουσία σας θα μπορέσετε, εάν χρειαστεί, να γίνει δεύτερος γύρος, να συνεργαστείτε με ένα άλλο κομματικό σχήμα δημοτικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε. Καταρχήν να πω κάτι, αναφερθήκατε στη στάση μας. Εμείς δεν είχαμε άλλη επιλογή, για μας ήταν μονόδρομος. Μείναμε εκεί, με συνέπεια, με συνέχεια, και διαδραματίσαμε το ρόλο για τον οποίο μας επιφύλασε η οικουακή κοινωνία στις προηγούμενες εκλογές. Και θέλω επίσης να πω κάτι, να σας το εξομολογηθώ. Για μένα ήταν μια καλή περίοδος. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να φυτέψεις και στην αντιπολίτευση. Αναθεωρείς και πράγματα που δεν τα έβλεπες από αυτή την οπτική γωνία όταν ήσουν στη συμπολίτευση, και εγώ ήμουνα πριν από αυτή την περίοδο πάντα στη συμπολίτευση και σε θέσεις ευθύνης. Τώρα για το αν το έργο μας το αντιπολιτευτικό έγινε τόσο κατανοητό από την κοινωνία ή αν ήταν αυτό που περίμενε η κοινωνία, αυτό πραγματικά το αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Σχετικά με την Αχτή Κουντουριώτη, με προκάλεσε τώρα η κυρία Γκρέλη. Θέλω να πω το εξής. Για να δείτε πραγματικά τον πρόχειρο, τον παιδαριώδη τρόπο που λειτουργούσε και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα αυτή η Δημοτική Αρχή. Αποφασίζει, λέει, αφού βρέθηκε με κάποιους συνδημότες μας επιχειρηματίες της Αχτής Κουντουριώτη, να κλείσει το δρόμο. Μετά αυτό το κλείσιμο του δρόμου έγινε ένα πειραματικό κλείσιμο του δρόμου, νέο δελτίο τύπου. Μετά έχουμε μία απόφαση, τη διαβάσαμε και εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα, αφού συνεννοήθη ο κύριος Κυρίτσης με τον διοικητή της αστυνομίας και με άλλους τέλος πάντων παράγοντες, κλείνει ο δρόμος. Θα θυμάστε δε ότι εγώ είχα βγει το πρωί, με θυμήθηκαν και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, το λέω έτσι παράπονο, που δεν με είχαν θυμηθεί τα προηγούμενα χρόνια, και με κάλεσαν να πω την άποψή μου και τους είπα ότι σε καμία περίπτωση η Αχτή Κουντουριώτη δεν πρόκειται να κλείσει. Το θυμάστε, κυρία Γκρέλη. Το θυμάμαι. Και εσείς δεν με πιστέψατε όταν σας είπα ότι δεν πρόκειται να κλείσει. Διότι δεν υπήρχε καμία απόφαση η οποία να είναι στοιχειοθετημένη, δεν υπήρχε καμία απόφαση η οποία να είναι νόμιμη. Αρκούσε και μόνο που έστειλα μία αναφορά στον κύριο Κογρόσκο, τον διευθυντή της αστυνομίας, για να κατανοήσει ότι δεν μπορεί η ίδια η αστυνομία, που είναι ο θεματοφύλακας της νόμιμης διαδικασίας, έτσι, να επιτηρήσει κάτι το οποίο εκ προημίου ήταν παράνομο. Και εδώ ήθελα να πω κάτι, γιατί
μας προκαλεί έτσι αληγενή εντύπωση η στάση αυτής της Δημοτικής Αρχής. Δεν είχε την ευθυξία ο κύριος Κυρίτσης να βγει την επόμενη μέρα και να πει στον κουακό λαό ότι συγγνώμη, αφού θεωρούσε ότι ήταν σωστό το ότι έπρεπε να κλείσει ο δρόμος, δεν έκλεισε ο δρόμος. Και γιατί δεν έκλεισε ο δρόμος? Είχαν απλά εξαγγείλει το κλείσιμο του δρόμου, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα κανείς δεν βγήκε, δηλαδή όταν ένας δήμος λέει ότι αγοράσαμε και τις πινακίδες, κάναμε και τόση διαδικασία κτλ, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον αστείο να μιλάμε τώρα για τέτοιου είδους αποφάσεις και μάλιστα για τόσο σοβαρά ζητήματα. Εδώ δρομολόγησε πάνω από 10 τρένα μέσα στην πόλη, χωρίς συγκοινωνιακή μελέτη. Και υποφέρει το εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης, χωρίς καμιά συγκοινωνιακή μελέτη. Λοιπόν, είπατε κάτι περί συνεργασιών. Συνεργασία. Λοιπόν, κοιτάξτε, με το... με τον Γλυσταίνη, θα απαντήσουμε κύριε Σβρένη. Λοιπόν, με τον Γλυσταίνη, οι συνεργασίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες. Με ρωτάτε από τώρα με ποιον να συνεργαστώ. Έχετε ακούσει εσείς... Εάν υπάρξει. Ναι. Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει καμία πρόταση, καμία θέση και καμία αντίθεση. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι πρεσβεύουν αυτοί που έρχονται, φεύγουν, ξαναέρχονται και μπορεί να ξαναφύγουν. Όταν θα μάθουμε τι πρεσβεύουν, θα κάνουμε συνεργασία σε επίπεδο προγράμματος. Τι θα κάνουμε συνεργασία? Αν δηλαδή μου αρέσετε εσείς κυρία Αγρέλη, μου αρέσει το παλτό που φοράτε, έτσι θα συνεργαστούμε. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μία συνεργασία επί συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων και επιλογών πολιτικών που να είναι κοντά σε αυτές τις αρχές της δικής μας παράταξης. Αναγκαία, επιβεβλημένη η συνεργασία, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή αντικείμενο πάνω στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Όταν αυτό θα είναι εδώ και θα μπορούμε να συζητήσουμε, τότε θα μιλήσουμε με ποιους και για ποιο λόγο θα κάνουμε συνεργασίες και πάντα στο φως. Όχι κάτω από το τραπέζι. Όπως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες που δίνονται χρήματα, αλλά δεν τα παίρνουμε, μας τα δίνουν, τα δίνουμε πίσω κτλ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Η Σάντι Λαδικού από το Ράδιο Πρώτο. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούφα, θέλω λίγο να σταθώ στο σχόλιο σας το πρώτο, έτσι όπως ξεκινήσατε και την σημερινή σας εισήγηση, που αφορά την αποκατάσταση του, την προσωρινή μάλλον αποκατάσταση του εσωτερικού λιμένα και τα χρήματα που δόθηκαν, ότι χρειάστηκαν εν πάση περιπτώσει 2 χρόνια για να βρεθεί λύση ενός, έστω μιας προσωρινής λύσης ενός πολύ σημαντικού προβλήματος. Απλά επειδή μου είχε κάνει προσωπικά κάποιες δηλώσεις ο κύριος Γερασκλής πριν νομίζω 1 ή 2 μήνες ότι χρειάστηκε η έγκριση του Υπουργείου Υποδομών που είχε δεσμευθεί να αναλάβει όλο το έργο και ότι αν δεν υπήρχε η σχετική έγκριση δεν θα μπορούσε οποιοδήποτε αναλάβει να διεκπεραιώσει αυτό το έργο να πληρωθεί. Τελικά τι ίσχυει? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι που δεν γνωρίζω εγώ. Θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Ο κ. Στραγκούλης, ο οποίος παρέστη στην συνάντηση εκπροσωπώντας την παράταξή μας, όταν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή πότε ήταν, 30 Ιανουαρίου. Στις 30 Ιανουαρίου κληθήκαμε από το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να συζητήσουμε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα για την προσωρινή αποκατάσταση. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτό ουσιαστικά που θα γίνει θα είναι ένα ξύλινο δάπεδο, αυτό που ουσιαστικά ο κάθε απλός πολίτης ζητούσε από την, σε εισαγωγικά, την επόμενη του σεισμού. Και θα έπρεπε κατά την άποψή μας, το έχουμε ξεκαθαρίσει, αυτό να έχει γίνει από το 2018. Όσο αναφορά το ζήτημα των εγκρίσεων που βάλατε, επειδή το συζητήσαμε και αυτό στη σύσκεψη,
Και εκεί έκανα την εξής απλή ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο και μου απάντησε πάρα πολύ απλά. Του λέω, ρώτησα το εξής. Λέω, όταν μεταφέραμε τη Σέγγεν από τη μία άκρη του λιμανιού στην απέναντι άκρη, όπου έγιναν τεράστιες παρεμβάσεις και έργα, είχαμε καμία έγκριση? Φυσικά και όχι. Είχαμε απλά την ανοχή των υπηρεσιακών παραγόντων και αυτών που έπρεπε, αυτή ήταν η απάντησή του, για να κάνουμε αυτή τη μεταφορά, γιατί πραγματικά ήταν κάτι επίγον γιατικό και έπρεπε να γίνει. Το ίδιο, πολύ απλά, μπορούσε να γίνει και για το συγκεκριμένο ξύλινο δάπεδο στο λιμάνι. Και θα είχαμε από το 18 λύσει το πρόβλημα και δεν θα είχαμε αντιμετωπίσει όλο αυτό που ζήσαμε και το καλοκαίρι του 18, με λίγα λόγια να περπατάνε οι επισκέπτες μας, να αντικρίζουν αυτή την εικόνα, να είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε κάποιο ατύχημα και όλοι γνωρίζουμε τι θα συνέβαινε από εκεί και πέρα. Και επίσης να συμπληρώσω ως προς το διατάφτα, γιατί διάβασα και την ανακοίνωση τη σημερινή της Δημοτικής Αρχής. Βρεθήκαμε, η συνάντηση έγινε στις 30 Ιανουαρίου. Έχουν ήδη περάσει 15 μέρες για να εγκριθεί η μελέτη από το Λιμενικό Ταμείο, να στείλει σήμερα την επιστολή ο κύριος Δήμαρχος στον αρμόδιο στο Υπουργείο για να πάρουμε την έγκριση, στο Γενικό Γραμματέα. Πιθανότατα θα περάσουν τουλάχιστον άλλες 15 μέρες, ελπίζω να μην χρειαστεί και περισσότερος χρόνος. Μετά θα γίνει η διαδικασία που έχουν προβλέψει, επέλεξαν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και αφού γίνει αυτό, μετά θα εγκατασταθεί ο εργολάβος για να ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο. Από ό,τι συζητήσαμε με τους τεχνικούς και του Λιμενικού Ταμείου που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο, ας το πούμε, πάτωμα στο εσωτερικό λιμάνι να έχει ολοκληρωθεί πριν το Μάιο. Όμως, ωστόσο, έστω και τώρα, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ΚΟΣ και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι επαγγελματίες μας που βρίσκονται στο λιμάνι να δουλεύουν σωστά, οι άνθρωποι που έχουν και οι πολίτες της Κόνα να περπατάνε, ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και οι άνθρωποι που έχουν τα καραβάκια να μπορούν να δουλέψουν και ούτω καθεξής. Άρα, κάλλιο αργά που λένε παρά ποτέ, ωστόσο οι ευθύνες για το συγκεκριμένο θέμα είναι στη Δημοτική Αρχή. Μια προσωρινή λύση όφιλε να τη δώσει. Δεν ζητήσαμε να φτιάξει το λιμάνι, μια προσωρινή, ένα δάπεδο. Το ζήτησαν όλοι από την αρχή και ήταν εύκολο. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι που αφορά την πρακτική αυτής της Δημοτικής Αρχής. Κοιτάξτε, πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί με απευθείας αναθέσεις, δηλαδή με τη διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση, στο όνομα του σεισμού. Και το πιο κραυγαλαίο σημείο, εκείνο που θα έπρεπε άμεσα να αποκατασταθεί, αφέθηκε πραγματικά στην τύχη του. Και διαπιστώνουμε μετά από 2 χρόνια ότι το κόστος αυτής της παρέμβασης που θα άμπλυνε την αρνητική εικόνα και όλα αυτά τα οποία διαπιστώνουμε όλοι κατά κοινή ομολογία είναι μόνον 60.000 ευρώ. Όταν έγιναν αναθέσεις χωρίς στατικές μελέτες, χωρίς την άδεια από τη ΔΑΕΦΚ, την έγκριση από τη ΔΑΕΦΚ, για τα 3 σχολεία που ξεπέρασαν τα 2.840.000 ευρώ. Λοιπόν, να θυμίσω δε ότι αν δεν είχαμε το σεισμό το 2017 τον Ιούλιο, ο Δήμος της ΚΟΔΕ θα είχε πετρέλαιο να κινηθεί. Με αφορμή το σεισμό έγινε η σύμβαση, τι χαμογελάτε, αυτή είναι η αλήθεια. Η σύμβαση τότε, χωρίς διαπραγμάτευση, και έγινε μία σύμβαση 350 τόσα χιλιάρικα και μετά έγινε η τροποποίηση, η παράταση της σύμβασης, το προβλέπει ο νόμος, το συν 35% πόσο είναι, αν θυμάμαι καλά, και λειτουργήσε ο Δήμος της ΚΟ. Αλλιώς, πραγματικά δεν θα είχε πετρέλαιο, γιατί δεν ήταν ικανή να ολοκληρώσει ένα διαγωνισμό. Και έκανα την εξής ερώτηση.
για το θέμα του σεισμού. Πώς είναι δυνατόν να έχει αναλάβει έργο ο εργολάβος κόστους προϋπολογισμού, με συγχωρείτε, 242.000 ευρώ, όταν η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει ψηφίσει τη μελέτη. Δηλαδή είναι σαν να σου υπογράφω εγώ μία σύμβαση με εσάς, κύριε Λιωδάκη, να σας δώσω 242.000 ευρώ, αλλά δεν σας έχω πει τι θα μου κάνετε. Δεν σας έχω πει ότι θέλω να μου φτιάξετε τα 20 σχολεία που έχουν κάποιες ρογμές, δεν μιλάω για τα 3 που κόστησαν κοντά στα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, πώς γίνεται να σας αναθέτω να κατακυρώνετε σε εσάς ένα έργο και το αποφασιστικό όργανο, βλέπε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που ήταν αρμόδια, να μην έχει ψηφίσει πριν τη μελέτη για να ξέρει ποιο είναι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Όταν μίλησα με το ελεκτικό συνέδριο και συγκεκριμένα με τον Επίτροπο, ο Επίτροπος μου είπε τούτο. Και μου λέει, κυρία Ρούφα, και εγκρίναμε αυτό το ένταλμα. Βεβαίως και το εγκρίνατε. Αφού το ενέκρινε η αποκεντρωμένη με αναδρομική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Και σας ανέφερα μόνο ένα παράδειγμα, την περίπτωση των σχολείων και των παιδικών σταθμών. Και όταν ρώτησα εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορείτε να μου πείτε σε ποιους παιδικούς σταθμούς κάνετε παρεμβάσεις και δώσατε αυτές τις 142.000 ευρώ, είναι άλλη μελέτη αυτή. Ακριβώς όμως, copy-paste στη διαδικασία. Ανάθεση πριν την ψήφιση της μελέτης. Και λέω, ωραία, είμαστε σε μία έκτακτη ανάγκη. Πραγματικά. Να δούμε το θέμα των τριών σχολείων. Σε 48 ώρες ανέθεσαν στο όνομα του σεισμού σε τρεις εταιρείες τα τρία σχολεία. Σωστά. Τη Δευτέρα στις 2 η ώρα το μεσημέρι έφυγαν με email μελέτες στις τρεις εταιρείες. Την Τετάρτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι η κάθε μία από τις τρεις εταιρείες είχε πάρει από ένα σχολείο. Και εγώ σας ρωτάω. Έκτακτη ανάγκη. Πολύ ωραία. Γιατί αυτό το email για με αυτές τις μελέτες, με αυτό τον προϋπολογισμό, δεν μπορούσε να πάει σε 10 εταιρείες προκειμένου να εκμεύσει την ποσοστιαία έκπτωση. Γιατί έπρεπε μόνο τρεις εργολάβοι, οι συγκεκριμένοι που επιλέχθηκαν από αυτήν την δημοτική αρχή. Γιατί προφανώς τους ήταν αρεστοί. Ήταν οι εκλεκτοί τους. Και πολύ ωραία, εμάς δεν μας χαλάει, έχουν κάποιους εργολάβους που είναι πιο δικοί τους άνθρωποι. Δεν έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός. Όχι βεβαίως, έγινε αυτό που σας περιγράφω μόνο. Λοιπόν, είναι οι εκλεκτοί τους, είναι αυτοί με τους οποίους μπορεί να συνεργάζονται ή μπορεί να είναι και ικανότεροι όλων αυτών. Εγώ σας λέω ότι με αυτή τη διαδικασία τα σχολεία θα μπορούσαν να γίνουν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, η ποσοστιαία έκπτωση που είναι η συνηθισμένη, 50%, 51%, 52%. Κυρία. Αυτά έγιναν στο όνομα του σεισμού και αφέθηκε το λιμάνι για 60.000 ευρώ και έρχεται τώρα προεκλογικά να διαπιστώσει η Δημοτική Αρχή του κυρίου Κυρίτση. Και προσέξτε, 60.000 ευρώ, επειδή πλέον δεν είμαστε σε έκτακτη ανάγκη και μπορεί να το κάνουμε fast track διαδικασίες. Είμαστε. Έχουμε πάρει παράταση. Ναι. Τις εκκλησίες που δεν έχουν γίνει, γιατί δεν έγινε τίποτα άλλο. Ναι, αλλά εγώ σας λέω, το λιμάνι δεν δικαιολογείται η έκτακτη του ανάγκη. Δεν έγινε, δεν έγινε ο σεισμός χτες. Έχει γίνει τον Ιούλιο του 2017. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν καμία σχέση η έκταση ανάγκη. Η κυρία Δανελάκη από τον Έκφραση. Το ερώτημά μου πλησίασε με αυτό τη συναδέλφου της Άντλα Δικού. Ήθελα να ρωτήσω αν εσείς πιέζατε όσο θα έπρεπε σαν αντιπολίτευση, εφόσον ήδη πέρασαν 2 χρόνια που λέτε από τότε από το σεισμό και μιλάμε για λίγα χρήματα, είτε είμαστε σε ακόμα έκτακτη ανάγκη. Πιέζατε εσείς όσο θα έπρεπε τη Δημοτική Αρχή, εφόσον θεωρείτε. Γιατί έτσι πώς μας το παραθέτετε, και επειδή ακούω συνέχεια ότι λέτε για τα σχολεία, φαντάζομαι ότι και για εσάς προτεραιότητα, και εσείς να είστε Δημοτική Αρχή, θα ήταν τα σχολεία και όχι το εσωτερικό λιμάνι. Γιατί το επαναλάβετε 3 φορές. Και ίσως και λύσουμε τώρα τα σχολεία με το εσωτερικό λιμάνι και θεωρώ ότι είναι λίγο διαφορετικά. Πάση περιπτώσει, ήθελα να ρωτήσω
Εάν πιέσατε κατά τη γνώμη σας όσο θα έπρεπε, ίσως θα πρέπει να ασκήσετε περισσότερη πίεση και εσείς σαν αντιπολίτευση και η Μίζωνα και η Ελλάσσονα μειοψηφία, όλοι όπου είστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσετε το έργο, γιατί θα συμφωνήσω με τη συναδελφό ότι λέμε συνεχώς για τους τουρίστες και είμαστε και εμείς συντόπιοι, όπου εκεί στον ποδηλατόδρομο φερνάνε ποδήλατα, πεζί, καροτσάκια, τα πάντα. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Μιλήσατε για τα θερμάκια και για τις αλικές. Θα ήθελα να ρωτήσω στο πρόγραμμά σας, το οποίο θα μας ανακοινώσει τις επόμενες μέρες, τι γίνεται γενικότερα για τους προβιότυπους, τι έχετε στο πρόγραμμά σας. Διότι με τις αυξημένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, γίναμε μάρτυρες πολλών επισκεπτών στους συγκεκριμένους χώρους, τόσο της Αλικής όσο και στο ψαλιδίο, το οποίο επισκέφθηκα κι εγώ. Εκεί υπάρχει και μια εγκατάσταση, μια κτηριακή εγκατάσταση. Δεν ξέρω την κατάσταση που είναι, εντάξει, αυτή την γνώριζα και εσείς καλύτερα την βλέπουμε όλοι. Και το λέω αυτό διότι σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έκανα με το μέλος της ορνηθολογικής εταιρείας, τον κύριο Προμπονά, μου είπε ότι στην ΚΟ υπάρχουν 243 είδη πτηνών, που αυτό ισοδυναμεί με τον δεύτερο των πτηνών που έρχονται στη χώρα μας. Έχουμε δηλαδή πτηνά από την Σουηδία, από την Αφρική και όλα αυτά. Που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή όχι, μια δεν είναι την αφορμή των αποπτώσεων κτλ. Οπότε θέλω να μου πείτε αν στο πρόγραμμα έχετε γενικότερα του συνόλου το θέμα του περιβάλλοντος, των υγροβιοτόπων και των εγκαταστάσεων που έχουμε στην ελόγω περιοχή. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ο γενικός κληρονομικός σχεδιασμός, καταρχήν να ξεκινήσω από το πρώτο, ναι, από το πρώτο που είπατε, αν εμείς πιέσαμε. Υπάρχουν δεκάδες αναφορές μας, επισημάνσεις μας, και αυτόνομα, αλλά και μέσα σε κάθε φορά που ερχόντουσαν άλλα θέματα, εστιάζαμε στο θέμα του λιμανιού. Καταρχήν δεν θεωρούμε ότι μπαίνει ζήτημα προτεραιότητας μεταξύ σχολείων και λιμανιού. Είναι άλλο πράγμα το να φτιάξει τα σχολεία γιατί υπάρχει αναγκαιότητα για τη σχολική κοινότητα και άλλο πράγμα το να φτιάξει το λιμάνι. Εδώ, στα μάτια της οποίης είναι εδώ, ναι, στα μάτια της οποίης τους είπε ότι εγώ, μου είπατε λέει εμένα να φέρω τις δαλίκες μου να κλείσω το λιμάνι προκειμένου να καταλάβουν ότι πρέπει να φτιαχτεί το λιμάνι. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό αλλά, και κραυγαλαίο, αλλά έδειχνε και τις πιέσεις, όχι μόνο τις δικές μας, αλλά και αυτές που εμείς δεχόμασταν από την κοινωνία την ίδια. Γιατί και εμείς ζούμε μαζί με τους ανθρώπους, επικοινωνούμε, λοιπόν, και δεχόμασταν πιέσεις από την κοινωνία την ίδια, από εκεί και έπειτα. Γι' αυτό θεωρούμε προτεραιότητά μας τον χωροταξικό σχεδιασμό. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μπούσολας της ανάπτυξης. Αυτός είναι που θα προστατέψει όλα αυτά τα θέματα που βάζετε, τα θέματα περιβάλλοντος. Σε σχέση με την Αλική υπάρχει πάρα πολλή δουλειά. Υπάρχουν οι δύο μελέτη εφαρμογής και υπάρχει και ειδική περιβαλλοντική που μπορεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις από την επιβολή του Προεδρικού Διατάγματος, να δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ήπιας μορφές τουρισμού. Επαναλαμβάνω, θέλω να πω ότι θεωρώ ότι κάποια σημεία τα οποία είναι κορυφαία για μας, σημεία αξιοποίησης και όχι εκμετάλλευσης. Μέχρι σήμερα βλέπετε ότι ο όρος εκμετάλλευση και χρήση έχει επικρατήσει. Πρέπει να το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία. Η αξιοποίηση είναι αυτή που θέτει περιβαλλοντικούς όρους, θέτει όρους ήπιας λειτουργίας και που βλέπει πιο μακριά αυτό που λέμε η φόρα ανάπτυξη. Ήθελα επίσης να πω το εξής. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί στην συνλειτουργία ή στην συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί κάποιες θεματικές ο Δήμος δεν μπορεί από μόνος του και δεν είμαστε αφελείς να τις προχωρήσει. Παραδείγματος χάρη την αξιοποίηση των ιαματικών, των θερμών. Όμως, και αν θυμάστε, ήδη έχουμε καταθέσει πρόταση για επικαιροποίηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ. Διότι υπάρχει και όχι μόνο... Δεν είναι άδικη αυτή η αίσθηση που έχει η κοινωνία, που δεν εμπιστεύεται τη συνεργασία με τον ιδιωτικό φορέα, γιατί επαπειλείται κατά κάποιο τρόπο η αύξηση των παροχών υπηρεσιών. Επαπειλείται ενδεχομένως όχι τόσο καλές, επαπειλούνται όχι τόσο καλές υπηρεσίες. Αν λοιπόν αυτή η συνεργασία γίνει με διαφάνεια, πάνω από το τραπέζι, με διαβούλευση με τους πολίτες και προς όφελος των πολιτών,
δεν είμαστε αρνητικοί προς μια τέτοια συνεργασία. Και αυτό βέβαια, επαναλαμβάνω, προϋποθέτει τη διαβούλευση με τους πολίτες. Από εκεί και έπειτα, δεν είχαμε την ευκαιρία να επεκταθούμε, γιατί θα χρειαζόμασταν πάρα πολύ χρόνο, για να πούμε ποιες πραγματικά ενέργειες, υλικές και άειλες, συμπεριλαμβάνει η υπόθεση του χωροταξικού σχεδιασμού. Χωροταξία πραγματικά είναι το άφα και το ωμέγα, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική περιοχή και ιδιαίτερα στον τέταρτο τουριστικό προορισμό, όπως είναι το νησί μας. Ο κύριος Βιλιοδάκης από το COSNews 24. Εγώ θα κάνω δύο σχετικές ερωτήσεις. Αφορά τις προγραμματικές θέσεις. Πριν σε ερώτηση για συνεργασίες, είπατε περιμένετε να τις δούμε και μετά θα σας πούμε. Αναφέρεστε στην νέα παράταξη ή και στις διορθωτικές κινήσεις που θα κάνουν οι καπελιώτες παρατάξεις. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πάνω σε αυτό. Προέρχεστε από το όραμα. Οπότε έχετε κάποιες προγραμματικές θέσεις. Θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Σε τι βαθμό. Ή θα αλλάξει ριζικά ή πάμε για ένα νέο πρόγραμμα. Λοιπόν, σε σχέση με τις συνεργασίες. Επαναλαμβάνω, οι συνεργασίες πρέπει να γίνονται επί τούτου, στο διατάφτα. Σε σχέση με τον κύριο Κυρίτση. Ο κύριος Κυρίτσης μπορεί να έχει κάποιες θέσεις. Έχει όμως και μια συγκεκριμένη λειτουργία απτή. Είδατε ότι είχαμε και απολογισμό μιας πενταετίας. Υπάρχει κάποιος κόος ή κάποια κόα που να θυμάται τις δηλώσεις, τις προγραμματικές υποσχέσεις, τις προεκλογικές υποσχέσεις, με συγχωρείτε, του κυρίου Κυρίτση, και αν εκείνες έχουν καμία σχέση με εκείνα που έπραξε. Δεν υπάρχει. Εγώ έπιασα πραγματικά, κύριε Λιωδάκη, όλους τους τομείς. Τίποτα από αυτά που είπε δεν έπραξε. Και τίποτα από αυτά που έπραξε δεν τα είχε πει προεκλογικά. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για συνεργασία με τον κύριο Κυρίτση. Έχω πει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πιστεύω ούτε μία λέξη από όσες λέει. Άρα, δεν είμαστε αφελείς, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Κυρίτση. Είναι ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις. Διότι οποιαδήποτε συνεργασία γίνει, θεωρούμε ότι προημίου δεν θα τηρηθεί. Ακόμα και αν εμείς είμαστε ευκολόπιστοι, είμαστε εύπιστοι. Καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να μας πείσει σε έναν τομέα συγκεκριμένο ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Θα είμαστε αφελείς και θα έχουμε συμβάλει στο ότι τίποτα από αυτά δεν θα υλοποιηθούν, και αντίθετα θα είμαστε και εμείς, θα έχουμε συμβάλει στη ζημιογόνα λειτουργία που παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια από αυτή τη δημοτική αρχή. Είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα, για την άλλη παράταξη που είπατε, επαναλαμβάνω, περιμένουμε τις θέσεις τους, να τις δούμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουν να τις προετοιμάσουν και να τις καταθέσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να τις μελετήσουμε, όπως και όλη η κοινωνία, αν υπάρξουν τέτοιες. Από εκεί και έπειτα, για το όραμα, να πω κάτι. Οι παρατάξεις είναι ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο εξελίσσεται. Η δική μας παράταξη αυτή τη στιγμή είναι εκβάθρων ανανεωμένη. Δηλαδή, είμαστε περίπου 10 άτομα, καλά τα μετράω, από αυτά που προερχόμαστε από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Γιατί μιλάω προεκλογική, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν εξελέγησαν, έτσι. Σε σύγκριση με το 10 ακόμα λιγότερο. Και σε σύγκριση με το 10 ακόμα λιγότερο. Άρα λοιπόν, είναι προφανές ότι εμείς θα πρέπει σε συνεργασία, και ήδη το κάνουμε και είμαστε έτοιμοι και για τον πρωτογενή τομέα και για την κοινωνική πολιτική, και επαναλαμβάνω, και για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις, που ορίζουν τις σχέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, α βαθμού και β βαθμού, τοπικής αυτοδιοίκησης με κεντρική μηχανή, είμαστε έτοιμοι από το 17, όχι τώρα. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε καμία αγκύλωση, ούτε είμαστε προσκολλημένοι στο παρελθόν. Οι δημοτικές παρατάξεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, εξελίσσονται, και βλέπετε ότι εξελίσσεται και η ίδια η ζωή. Δεν μπορούμε εμείς να παραμένουμε στα ίδια. Άρα κάποια πράγματα τα αναθεωρούμε, κάποια πράγματα συνεχίζουμε να τα υπερασπιζόμαστε και κάποια πράγματα τα απορρίπτουμε εντελώς. Να ρωτήσω. Ναι. Με αφορμή την
Αναφοράζεστε στο πρώτο μέρος της εισήγησής σας για ευθύνες διαχρονικές που υπάρχουν στις δημοτικές αρχές για το βάλτωμα των πολεοδομικών χωροταξικών. Τι ευθύνες είχε η προηγούμενη αρχή στην οποία ήσασταν μέλος, και αν συμφωνείτε με την κριτική που έχει κάνει ο κ. Κυρίτσης ότι το βάλτωμα εμπολής οφείλεται της προηγούμενης δηλαδή, τετραετίας στο ότι ανέθεσε σε άπειρα παιδιά σε μια συνεργατική να βγάλουν πέρα χωροταξικά που θα μπορούσε να λάβει ένα εξειδικευμένο γραφείο. Και γι' αυτό χάθηκε ένας πολύτιμος χρόνος. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό και ποια είναι η πολιτική σας ό,τι αφορά τις συνεργατικές, μιας και μιλήσατε για πρόγραμμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αναφέρθηκα στο έργο που έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δηλαδή το ότι εκδόθηκε ένα ΦΕΚ, γιατί ξέρετε αυτές είναι και χρονοβόρες διαδικασίες, έτσι. Ήταν μια πολύ καλή βάση. Επίσης, αναφέρθηκα και στις πράξεις μεταγραφής που ήταν ένας μεγάλος όγκος δουλειάς. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Παναλαμβάνω, χιλιάδες συμπολίτες μας περιμένουν αυτή τη μεταγραφή για να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους. Και εμείς αυτό τους το στερούμε από τη στιγμή που ήδη έχει γίνει αυτό το έργο. Τώρα, εν της πράγμαση αποδείχθηκε ότι η συνεργατική αυτή που στήθηκε για να εκπονήσει ένα τέτοιο έργο, που δεν ξέρω αν της ανατέθηκε ποτέ τέτοιο έργο, εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω να έχει ανατεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Αφού είχε ψηφιστεί και ποσό συγκεκριμένο για το γεώραμα, δεν μιλάμε τώρα. Άλλο πράγμα η λειτουργία του γεωράματος και άλλο η εκπόνηση, γι' αυτό σας λέω ότι διαχρονικά προσεγγίζεται το ζήτημα πρόχειρα. Ναι. Διαχρονικά προσεγγίζεται πρόχειρα. Αν υπήρχε τέτοιο πράγμα, ως απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που δεν υπάρχει, σας το λέω, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ δεν ανέθεσε στο γεώραμα. Για ποιο σκοπό πήρε. Το γεώραμα ήταν μια επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας, η οποία έκανε και άλλα πράγματα, τα οποία και αυτά πήγανε στράφη. Ακριβώς επειδή πολεμήθηκε με πολύ μεγάλη ένταση και από την τότε μείζωνα αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκε όμως εκ των πραγμάτων, εν της πράγμαση, ότι αυτή η ομάδα, αυτή η ΚΙΝΣΕΠ, σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη και τη δική μου εμπειρία, έχω υπογράψει και την αλφα φάση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Δικαίου, έτσι, που ήταν, εκεί είναι οι διαχρονικές ευθύνες, θα έρθω μετά στο δεύτερο σκέλος της απάντησής μου να μιλήσω και γι' αυτό. Αυτή η ομάδα δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προχωρήσει στην εκπόνηση τέτοιου σχεδίου. Θέλει εξειδικευμένη μελετητική ομάδα και ενδεχομένως και σύμπραξη μελετητικών ομάδων. Άρα ήταν λάθος επιλογή της. Δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς το ΦΕΚ κι αν είναι τότε. Δεν μιλούσαμε για το Γενικό Πολεοδομικό. Ακριβώς. Δεν μιλούσαμε δηλαδή, για αυτό που λέμε. Δεν υπήρχε. Το ΦΕΚ βγήκε το 2013. Δεν ανατέθηκε αυτό το έργο. Ενδεχομένως η πρόθεση να ήταν να ανατεθεί. Ναι, στη συνέχεια. Εξαγγελίες, ναι, αλλά το έργο δεν ανατέθηκε αφού δεν είχαμε καν το ΦΕΚ. Δεν υπάρχει καν απόφαση. Άρα χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Χάθηκε μάλλον μια τετραετία. Όχι. Τι όχι. Δεν χάθηκε μια τετραετία, γιατί χωρίς το ΦΕΚ που βγήκε το 2013, που ήταν προϋπόθεση για να ξεκινήσει ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός για ολόκληρο το νησί, δεν μπορούσε να προχωρήσει οτιδήποτε. Το ΦΕΚ βγήκε το 2013 με διαδικασίες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ναι, και από εκεί και πέρα έπρεπε είτε με διαγωνισμό, είτε με ανάθεση, είτε οτιδήποτε, είτε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είτε η επόμενη, να προχωρήσει τις διαδικασίες. Και η επόμενη Δημοτική Αρχή, αντί να πάρει αυτό το ΦΕΚ του ενιαίου πολεοδομικού σχεδιασμού και να πει «κάνω τις διαδικασίες ανάθεσης με διαγωνισμούς», για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, προσπάθησε να αναστήσει τη σύμβαση του 2010 που αφορούσε μόνο τον πρώην Δήμο της ΚΟ. Αυτό είναι. Και γι' αυτό χάσαμε αυτή την πενταετία, η οποία ήταν κρίσιμη για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Και δεν το λέμε εμείς, Μαρία, το λέει το ΣΤΕ. Όχι, και άλλο θέλω να ρωτήσω, μια πορεία έχω. Ο χρόνος για το αποτέλεσμα, γιατί τα πάντα κρίνονται από το αποτελέσματος. Ακριβώς. Ο χρόνος από την ανάθεση από μια νέα δημοτική αρχή, έτσι, σε ένα μελετητικό γραφείο, από την επαναφορά της προηγούμενης σύμβασης που είχε υπογράψει η νυν δημοτική αρχή, θα είχε διαφορά, δηλαδή
αν το υπογράφαμε. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Προφανώς δεν γίναμε κατανοητοί. Αν ο χρόνος, γιατί. Όχι, δεν θα κέρδιζαν χρόνο, Μαρία. Δεν θα κέρδιζαν χρόνο. Δεν θα κέρδιζαν τίποτα, γιατί αφορούσε το 1 τρίτο του νησιού. Δηλαδή θα ασχολιόντουσαν με το 1 τρίτο του νησιού όταν ο νόμος όριζε ξεκάθαρα και γι' αυτό το ΣΤΕ έριξε όλη αυτή την υπόθεση. Ο νόμος το όριζε ξεκάθαρα. Ο Καλλικράτης, ενιαίος σχεδιασμός. Τέλος, υπήρχε το ΦΕΚ από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Παίρνεις αυτό το ΦΕΚ και προχωράς τα επόμενα βήματα. Σε ανάθεση εννοείται. Σε κανονική, σε ανάθεση για ολόκληρο το νησί. Διαγωνισμό. Ναι, αυτό είναι. Διαγωνισμός. Και για τις συνεργατικές. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι να κλείσουμε λίγο το θέμα του γεωγράμματος, το οποίο έκανε μια εξαιρετική δουλειά, αγαπητέ κύριε Κιάρη. Έκανε καταγραφή όλων των σταυλικών εγκαταστάσεων. Αυτό το υλικό υπάρχει. Ξέρετε πόσο μείζον σημασίας είναι το θέμα της αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων. Πολύ δε περισσότερο όταν επαπειλείται η ίδια τους η επιβίωση, διότι θα χάσουν επιδοτήσεις και δεν θα μπορούν να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι μας. Τα προβλήματά τους τα συζητάμε κάθε μέρα, τα βιώνουμε κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν το τρομερό υλικό από τη μια άκρη της ΚΟ έως την Κέφαλο, από το ψαλίδι έως την Κέφαλο, υπάρχει και δεν μπόρεσε να γίνει κτήμα του Δήμου της ΚΟ. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό ήταν μια φοβερή, ένα φοβερό έργο. Τι έκανε? Ο Δήμος της ΚΟ πήγε να λύσει το πρόβλημα των κτηνοτρόφων που το είχε χρόνια. Ελάχιστες είναι εκείνες οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι σταυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν άδεια. Και πήγε λοιπόν ο Δήμος. Ποια ήταν η πρόθεσή του? Η πρόθεσή του ήταν θετικότατη. Πήγε να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα και να κάνει αυτούς τους ανθρώπους να αισθανθούν ότι λειτουργούν νόμιμα, να μην μπορέσουν μην απειλούνται από το ενδεχόμενο απώλειας εισοδημάτων από τις επιδοτήσεις και να λειτουργούν με αξιοπρέπεια ως κτηνοτρόφοι. Άρα λοιπόν η πρόθεση που είχε ο Δήμος ήταν θετική. Η διαδικασία έγινε μέσω της συνεργατικής, της επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας. Το απτό αποτέλεσμα της δουλειάς τους υπάρχει και δεν μπόρεσαν αυτό όλη αυτή η δουλειά να έρθει και να γίνει, να κεφαλαιοποιηθεί. Δηλαδή να μπορέσει ο Δήμος να πληρώσει την ΚΙΝΣΕΠ για αυτό που έκανε, τα οποία χρήματα θα ήταν και ελάχιστα σε σχέση με αυτά που πληρώνουν μεμονωμένα ο κάθε κτηνοτρόφος. Και να ξέρετε, ούτε και σήμερα, εμείς συζητήσαμε με το κτηνοτροφικό σύλλογο, ούτε και σήμερα καταφέρανε να βγάλουν άδειες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν άδειες και θα μπορούσε να έχει λυθεί το ζήτημα με αυτή την επιλογή που έκανε η τότε Δημοτική Αρχή. Η πρόθεσή της ήταν θετική. Και ξέρετε τι πήγε να κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή? Να βοηθήσει μία παραγωγική τάξη που έχει πρόβλημα. Για μένα αυτό είναι πολιτική. Και δυστυχώς δεν επιτεύχθη ο στόχος. Εκεί λοιπόν, και εγώ έχω εκφράσει τις διαφωνίες μου και οι συνάδελφοί μου το ξέρουν. Επιμένω όλα αυτά τα χρόνια από την εμπειρία μου να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην αφήνουμε περιθώριο να γίνουν λάθη, έτσι ώστε να χαθεί χρόνος, χρήμα και ενέργεια. Αλλά και μια τέτοια τρομερή, ας πούμε, επιδίωξη που είχε η τότε Δημοτική Αρχή να στεφθεί με επιτυχία. Εκ του αποτελέσματος δεν εστέφθη. Γενικότερα για τις συνεργατικές. Θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας δεν είναι πανάκια και λύση για όλα τα πράγματα. Είναι όμως ένας άλλος δρόμος οργάνωσης επιχειρηματικής. Και βλέπετε ότι στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, καλά κρατή και μάλιστα κρατή και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και όχι στην ΚΟ από τον τόπο που ξεκίνησαν. Ποιο είναι για μένα το διακύβευμα? Αν αναφερθώ δε στο παράδειγμα της συνεργατικής του σφαγείου, που σήμερα ακόμα και η σημερινή Δημοτική Αρχή τους λέει κάντε τώρα μια συνεργατική. Επειδή τα έκανε μαντάρα, τα ξέρετε πολύ καλά ότι τα σφαγεία
εδώ και από τον Σεπτέμβριο του 2018 δεν λειτουργούν. Λειτουργούν παρανόμως, κλείνουν, ανοίγουν. Τους λένε τώρα ήδη κάντε μία συνεργατική. Και ήταν μία λύση που θα μπορούσε ακόμα να γίνει μία κινσέπ με όλους τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν συνεργατικές στη Γερμανία που ξεπερνούν τους 2.000 εταίρους. Με όλους τους κτηνοτρόφους. Ούτε να τις δαιμονοποιήσουμε θέλουμε εμείς τις συνεργατικές, ούτε και να τις μυθοποιήσουμε. Δεν δίνουν λύση οι συνεργατικές για όλα τα ζητήματα. Ούτε και ενδείκνυνται για όλα τα ζητήματα. Και επειδή έχει δαιμονοποιηθεί, γιατί εμείς δεν φοβόμαστε να μιλάμε για όλα, η συνεργατική, η κινσέπ της έγκληση της Αυροσίας, αυτός που απέδειξε ότι η παραχώρηση από την προηγούμενη δημοτική αρχή στην Έγλη και στην Αυροσία ήταν νομιμότατη, είναι ο ίδιος ο κύριος Κυρίτσης. Και θέλετε να σας πω γιατί. Διότι πήγε σε όλα τα δικαστήρια, πήρε τις απαντήσεις που έπρεπε να πάρει, βγήκε το ΣΤΕ και είπε ότι η παραχώρηση είναι νομιμότατη με βάση τον νόμο της κοινωνικής οικονομίας. Και αν εγώ αύριο έρθω ως Δημοτική Αρχή, κύριε Κιάρη, και πω ότι εγώ, αγαπητές Κινσέπ, θέλω ένα συμβολικό τίμημα. Θα το κάνετε? Εάν έρθω εγώ, λέω και πω, ναι, θέλω ένα συμβολικό τίμημα, σας λέω. Το εάν είναι πρόθεση... Ξαναβάζω το ζήτημα. Ναι. Εάν εγώ αύριο είμαι Δημοτική Αρχή και λέω, πάω και λέω, θέλω ένα συμβολικό τίμημα. Ξέρετε τι έχει πετύχει ο κύριος Κυρίτσης με την πρακτική του? Να μην μπορεί να το πάρει ο Δήμος. Διότι το ΣΤΕ αποφάνθη. Σας απάντησα. Έχουν στα χέρια τους απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι νομίμως παρεχωρήθη το κτίριο και της Έγλης και της Αμβροσίας. Άρα αντί να πετύχει μια συνεργασία με τη ΣΚΙΝΣΕΠ που έχουν ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, μια άλλη μορφή οργάνωσης, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της μετέτρεψε και σε κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι. Λοιπόν, αλληλέγγυας, με συγχωρείτε, οικονομίας. Λοιπόν, αυτό επιτεύχθη. Όταν λοιπόν δεν συνδιαλέγεσαι με όρους συνεργασίας και το μόνο που είχε αυτή η Δημοτική Αρχή στο μυαλό της ήταν η δίωξη, γιατί εκείνη δαιμονοποίησε τις ΚΙΝΣΕΠ, οδηγηθήκαμε λοιπόν στο απτό αποτέλεσμα να δικαιωθεί όχι ο κύριος Κυρίτσης, αλλά να δικαιωθεί ακριβώς η διάθεσή του για δίωξη, να φέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε τις ερωτήσεις, να περάσουμε στο τρίτο μέρος για να ολοκληρώσουμε. Ιωάννα, καλείς τους νέους μας συναδέλφους, συνεργάτες, συναγωνιστές. Κοίτα να δεις, επειδή μου... Δεν ξέρω αν η Ελευθερία η Φυτά είναι έτοιμη να έρθει να την παρουσιάσουμε. Τι μου έκανε παράπονα, Ελευθερία, νομίζω ότι όλος ο κόσμος ξέρει ότι είσαι μαζί μας. Να πάω εγώ από μέσα, να το δω για να έχουμε... Αλέξη, περίμενε λίγο. Περίμενε, γιατί θα μας κάνει παράπονα πάλι η Ελευθερία. Δεν έχουμε καλύτερο. Λοιπόν... Και όρθιο, δίπλα δεν πειράζει, παιδιά, όλοι μαζί να τα... Μην πιάσουμε όλοι από τώρα τις καρέκλες, γιατί χαθήκαμε. Μπορεί να τους καλέσουμε... Το εκλαμβάνομαι ως αστείο. Η Ελευθερία η Φυτά, λοιπόν, είναι μαζί μας, ήταν και παραμένει μαζί μας. Είμαι η Ελευθερία Φυτά, βοηθός λεφοκόμων από το Ζυπάρι. Είμαι πολύ περήφανη που βρίσκομαι κοντά σου, στην ομάδα της Ιωάννας Ρούφας. Μια παράταξη που λειτουργεί δημοκρατικά, εμπιστεύεται νέους ανθρώπους, που έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Υπόσχομαι να δώσω το καλύτερο εαυτό μου
Το κάνεις ήδη η ελευθερία. Η ελευθερία, παιδιά, έχει οριμάσει τους τελευταίους 2 μήνες κατά 2 χρόνια. Για την ΚΟΠ που μας ενώνει με όραμα και δράση. Ευχαριστούμε, ελευθερία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να καλέσω επίσης και τον Αλέξη τον Μουρμούρη, τον οποίο ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκρισή του στο κάλεσμά του. Με μια ματιά είπαμε ότι εμείς οι δυο μπορούμε να συνυπάρξουμε και μετά έγινε και η ομογενοποίησή του μέσα από τις συναντήσεις μας με την παράταξη και έτσι τα πράγματα ήρθαν πολύ έτσι απλά, φυσικά. Μιλάμε προφανώς την ίδια γλώσσα και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Μουρμούρης Αλέξανδρος και νιώθω πολύ ευτυχισμένος που είμαι κοντά στην κυρία Ιωάννα Ρούφα και με κάλεσε σε αυτόν τον αγώνα και θα δώσω το καλύτερο με αυτό. Ευχαριστώ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε, Αλέξη. Καλό αγώνα. Έχουμε να παρουσιάσουμε κάποιον άλλο. Α, έχουμε. Λοιπόν, θα καλέσω επίσης τη φίλη μου, τη Ζανέτ. Τη Ζανέτ Ποκουτσαλάκη. Της κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Μια γυναίκα έτσι αγωνίστρια. Ευχαριστώ, Ζανέτ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ζήνη Ποπτσαλάκη. Εργάζομαι ως κομμώτρια. Έχω και λίγο τρακ τώρα. Θες τα όπως θέλεις, άστο το κείμενο. Έχω μια υπέροχη οικογένεια. Είμαι μια μητέρα 2 υπέροχων παιδιών, συγκεκριμένα αγοριών. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην ΚΟ. Ο λόγος που αποφάσισα να ακολουθήσω την κυρία Ιωάννα είναι γιατί θεωρώ δυναμική, έμπειρη και ικανή να διοικήσει το Δήμο. Για μένα πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος, έντιμη και αξιοπρεπής και γι' αυτό τον λόγο θέλω να σταθώ δίπλα της. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κυρία Ιωάννα Ρούφα για την τιμή που μου κάνετε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε κάποιον ακόμα. Ναι, τον Αγρέλη. Τον κύριο Αγρέλη ξέχασε. Λοιπόν, ο κύριος Αγρέλης, πώς να τον ξεχάσω, αφού εκείνος ήταν που δεν μας ξέχασε ποτέ, που ήταν πάντα δίπλα μας, από την πρώτη μέρα. Ο Γιώργος ο Αγρέλης, που είναι κοντά μας, όχι μόνο σήμερα, εδώ και πολύ καιρό. Καλώς όρισες, Γιώργο. Καλησπέρα σας. Δεν θα σας κουράζω και ιδιαίτερα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιωάννα για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Αποφάσισα να είμαι με το όραμα και δράση, γιατί δυστυχώς στο νησί μας θέλει και όραμα και δράση και κάθαρση, μπορώ να πω, σε μερικά πράγματα και διάβγεια. Και ένας δεύτερος λόγος που ήθελα να είμαι με το όραμα και δράση είναι γιατί μου αρέσει να είμαι με τους νικητές. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, αφού ευχαριστήσω τους νέους συναδέλφους για την παρουσία τους, αλλά και για τις προτάσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει και μας έχουν κατακλείσει με προτάσεις για όλες τις θεματικές, για το πρόγραμμα της παράταξης. Δηλαδή δεν έρχονται απλά μόνο ως φυσική παρουσία, αλλά ως πολιτική παρουσία και αυτό είναι πολύ αναζωογονητικό για την παράταξή μας. Να ευχαριστήσω και τη Διεύθυνση του Ξενοδοχείου Αλεξάνδρα για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας σε αυτόν τον χώρο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, για την κάλυψη αυτής της συνέντευξης για ένα πραγματικά κορυφαίο ζήτημα που αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό του νησιού και επαναλαμβάνω την υπόσχεσή μας ότι εμείς θα είμαστε η Δημοτική Αρχή που επιτέλους θα το εφαρμόσει. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.